καλωσορίσατε στις Δηγές Δυτικής Κρήτης. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή απόψε για μας να υποδεχόμαστε τον Γιάννη Μαραγκάκη στη λύρα και στο τραγούδι. Καλώς μίξαμε. Και τον Σπύρο Παναγιωτάκη στο λαγούτο και στο τραγούδι. Καλώς ευρεθήκαμε. Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Συνεταιρισμό Γυναικών Παλαιορωμάτων, η Αρχόντισσα, που μας παραχωρεί αυτόν τον πανέμορφο χώρο. Είναι η αίθουσα Υφαντικής. Καλώς ανταμώσαμε. Καλώς σας ήρθα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική? Από 11 χρόνια. Τώρα είμαι 40, δηλαδή η διαφορά μας είναι 29 χρόνια. Πολλοί με ρωτάνε γιατί ξεκίνησα, έμαθα λίρα και όχι βιολί, επειδή στις μπάτες μας είναι πιο πρώτο βιολί. Έτυχε. Δεν υπήρχε ούτε κάποιο γονίδι, να το πω έτσι, ούτε κάποια σπουδά. Έτυχε και με τράβηξε λίρα. Στο κάτω-κάτω το θέμα είναι να βγαίνει η μουσική. Τώρα είναι λίρα ή βιολί,
Όλα ακούγονται. Έτσι ακριβώς. Δεν παίζει σημασία ούτε ο μουσικός στο όργανο. Το θέμα είναι να ακουστεί αυτό που πρέπει να ακουστεί. Ούτε τι όργανο θα είναι, δεν πειράζει. Ό,τι τραβήξει τον καθένα μας. Άλλος θα μάθει βιολία, άλλος λίρα, άλλος λαγούτο. Είναι τι θα τον ελκύσει. Το θέμα είναι αυτό που θα ακουστεί, να ακουστεί σωστά. Ό,τι και αν είναι. Γιατί ποιος ήταν ο πρώτος σου δάσκαλος? Ο Γιώργος Χατζηδάκης από την Ενόσκελη για 2 χρόνια. Γι' αυτό με ξεκίνησε. Και μετά από εκεί και πέρα, με βοήθεια από συναδέλφους. Και ό,τι πάρτε αυτή. Thank you.
και Σπύρο, πείτε μας για την πρώτη φορά που γνωριστήκατε. Πώς γίνατε ζυγές εσείς οι δύο? Πόσα χρόνια πίσω μετράει αυτή η γνωριμία? Τώρα, εγώ για να σου πω, ειλικρινά δεν θυμάμαι. Θυμάμαι είναι, εγώ. Είχε, έπαιζε με τον αδερφό του κάπου και εκεί γνωριστήκαμε. Με τον Λευτέρη, έπαιζε ο Λευτέρης βιολί, ο Σπύρος Λαγότο και ο Λευτέρης Αποστολάκης Λαγότο. Και μας είχε φέρει... ήταν στα Φράτα. Στα Φράτα και σαν, ναι. Μας είχε φέρει για ένα μηχάνημα, μας είχε βοηθήσει. Και θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά είχε πεθάνει ο συγχωρημένος ο Μιχάλης ο Κουνέλης και εγώ ήμουν στεναχωρημένος και δεν μπορούσα να παίξω σε εκείνο το γλέντι. Είχα μεγάλη στενοχώρια. Γιατί είχε πεθάνει πρόσφατα ο Κουνέλης. Και εκεί γνωριστήκαμε πρώτη φορά με τον Μιλάμε για το 99, οπότε κατευθείαν βγάζουμε και τα χρόνια, είμαστε στα 24 χρόνια. Δεν μπορούσα να παίξω εκείνο το γλέντι. Από τη στενοχώρια που είχα, επειδή ήταν πρόσφατο ο θάνατος του κυρίου Μιχάλη. Γιάννη, θυμάσαι πόσο χρόνο ήσουν στο πρώτο σου γλέντι και ποιο ήταν αυτό? Ήταν σχεδόν 15, με το Λευτέρη τον Αποστολάκη μαζί. Με το Λευτέρη είμαστε κοντά ηλικιακά, οπότε δύο κοπελάκια τότε σας. Ξεκινήσαμε, ήταν σαν ταβερνάκι, τρεις βραδιές παίξαμε, με δύο μικρά νησιτάκια πρόχειρα εκεί πέρα. Σιγά σιγά εξεκινούσες, αλλά άλλο το να παίξεις στο σπίτι και άλλο να ανέβεις να παίξεις κόσμο. Σοβαρεύει τα πράγματα. Και μετά το πρώτο πιο καλό γλέντι ήταν το Σοπίρευε το 97 στην Παναγία Δημητριώτη Σανοπήγια. Με πιο καλά μηχανήματα, πιο οργανωμένη κατάσταση. Και σιγά σιγά ξεκινάς. Και όσο προχωράει ο καιρός, ψήνεσαι. Κάθε φορά κάτι θα μάθεις, όσα χρόνια και να περάσουν. Thank you.
θέλω να τραβά και να τσιρύπνει κάτω. Έλα, έλα και να τσιρύπνει κάτω. Thank you.
μέσα μάνα μας τα ρόδο που μόνο κιόνας. Έλα και στο καστέλι, και στο καστέλι λεμονιά, λεμονιά, και στο καστέλι λεμονιά. Και στο καστέλι λεμονιά που κάνει τα λεμόνια, άιντε σα μάνα μας που κάνει τα λεμόνια. Παίζαμε μερικά χρόνια με τον Λευτέρη, μετά σιγά σιγά αλλάξαν οι δρόμοι μας. Μετά ήταν με τον Μανώλη του Γκαρδαμάκη. Και με τον Δημήτρη, αλλά με τον πατέρα παίζαμε πολύ περισσότερο καιρό, δηλαδή σαν ζυγιά. Είχαμε παίξει άπειρες φορές. Ένας άνθρωπος φοβερός της παρέας και παρόλο λέει και τώρα που δεν το βάζει κάτω. Δηλαδή το κυνηγάει, ριζίτικα, μουσική, τα πάντα. Δηλαδή από ό,τι μαθαίνουν σε παρέες όλα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που αρέσει σε παράδοση και όσο τα ακούει και μπορεί το κυνηγά. Και φυσικά μαθαίνεις πάντα από ένα μεγαλύτερο που δεν βγαίνεις χαμένος. Μετά συνεργασία με τον κύριο τον Κατράκη. Κάλλος φίλος και ο Γιώργης. Παίξαμε πάρα πολλές φορές μαζί, περνούσαμε καλά, ήσυχο κοπέλι. Από τον πατέρα του μαθαίναμε κάποια πράγματα. Γιατί εντάξει, ας παλιός, δηλαδή χάρηκα που τον γνώρισα. Γιατί όταν θυμάμαι ένα κοπελάκι και πήγαινα στα Αγλέδια και έβλεπα ο Κατράκης ο Φώτης. Ή όσοι ήταν τότε και τους. Και λέγοντα και λέγει, χάρηκα που τον γνώρισα. Ήταν σεμνός, ένας ωραίος, ήσυχος άνθρωπος. Και μετά πάμε στα πιο νέα. Δηλαδή μετά έκαναμε παρέα με τον Σπύρο, έχουμε περάσει πολλά μαζί. Και μετά Κωνσταντουδάκη, μετά με τον Αντρέα και τον Γιώργη επίση τα ίδια. Όπου και αν πάει, πιστεύω ούτε χάλασε κανείς ο ένας τον χατήρι, ούτε περάσαμε κακά. Και πιστεύω να είναι και έτσι και συνέχεια. Αυτό είναι το πάνω.
μια δυνατή ανάμνηση που σου είχε μείνει με το Καρδαμάκι. Το γέρο Καρδαμάκι, δεν κόλλουν πουθενά. Δηλαδή, όπου και αν ήταν, ένα γλέντι από τα πιόντα ήταν στη βάφη στα νηψιό μου. Λόγω τώρα χαρά. Ήμουνα και μικρό ηλικία, ήμουνα 17 χρόνια τότε. Και λίγο πιάζει για το νηψιό, το πιόντα μου πιάνει και εύκολα. Οπότε μετά από κάποια φάση ζαλιζόμουν που δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Οπότε λέω: Καρδάμι, φτιάξτε τον καφέ, λε και το να συνέλθει. Και μου φέραν τον καφέ. Λοιπόν, να μην τα απολογώ, ήταν 2 η ώρα, του λέω. Είχε μείνει λίγο κόσμο. Του λέω: Α, παίξουμε κάτι δύο-τρία τραγούδια και τέλειωσε το γλέντι. Λοιπόν, φύγαμε τα ξημερώματα. Και ο ίδιο πιστεύω το θυμάται ακόμα και το λέει και για πολύ καιρό αυτό το γλέντι. Δηλαδή, αυτό ήταν το σημαδιακό μα. Όπου και αν παίξαμε, περάσαμε καλά. Αλλά αυτό ήταν η αρχή και η σημαδιακή βολή που λέμε. Yeah.
δόλουσα κι ανώ αμαραμάν. Thank you.
Σειρά σου, εμείς τα έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή με τον Γιώργη τον Μιλωνάκη, σε διακόπτω, αλλά πες μας για τον Γιάννη δύο κουβέντες. Ευτύχη ούτε και να πεις για τον Γιάννη θα είναι λίγο. Ο Γιάννης είναι ένα στολίδι για την Κίσα μου και σαν άνθρωπος και σαν παίχτης. Τι να πρώτο πεις για τον Γιάννη, δηλαδή ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι ένα στολίδι, ας πούμε, και σαν άνθρωπος και σαν μουσικός. Αυτό. Και ότι ποτέ δεν έχουμε στεναχωρηθεί, ποτέ δεν υπάρχει, δηλαδή, και έχουμε παίξει τόσα πολλά γλέδια, μια φορά να θυμάμαι να έχω στεναχωρηθεί με τον Γιάννη, ποτέ. Πριν λίγο, Γιάννη, μας είπες μια ιστορία για τον Τζοζάλη, το πώς το έμαθες. Αυτό, είχα βρει μια κασέτα. Εντάξει, κοπεράκι τώρα, όταν ξεκίνησα, όπως είπα πριν, 11 χρονών ξεκίνησα μαθαίνω λίρα. Εντάξει, δεν είχα από μουσικό. Δηλαδή, είχα δει, έβλεπα λίρα στην τηλεόραση, μου άρεσε λίρα, μου τράβηξε ενδιαφέρον. Πολλοί λοιπόν τυχαίνει να μην του ξέρω. Του περισσότερου, να μην του πω του περισσότερου, λέω πολλού. Λοιπόν, είχα δει μια κασέτα σαν σερτάρι και έγραφε πάνω Κώστας Παπαδάκης Ναύτης, ο γυρισμός του Ναύτη. Ήταν η κασέτα που μετά έμαθα που έβγαλε το 1978 όταν ήρθα από την Αμερική. Λοιπόν, η οποία τελικά έλειπε και εκεί που πατάει η κεφαλή του καστοφόνου, έλειπε το μπαμπάκι. Οπότε έκανε την κλασική πατέντα που κάναμε τότε με τα καστόφωνα, όσοι τα έχουν φτιάξει τα θυμούνται. Λίγο μπαμπάκι, την έβαλε να παίξει κάπου να ακούσει τι ήταν αυτός ο ναύτης. Τι είναι δηλαδή και καλά. Και έτσι άρχισε, μ' άρεσε αυτό που άκουγα μέσα. Ήταν ο Κώστας Παπαδάκης ο ναύτης, στο λαγό το Παναγιώτης ο Καστάνης και είχε μια κιθάρα που δεν έγραφε ποιος παίζει μέσα. Λοιπόν, και μου τραβήξανε την προσοχή τα τραγούδια. Εκεί μέσα ήταν και το Πεντοζάλι, το Ατόφιο με τις 12 στροφές. Από εκεί λοιπόν το άκουσα και το έμαθα, μόνο μου σιγά σιγά. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μου τράβηξε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και απλό τραγούδια της κασέτας είναι, όλα είναι μέσα γνωστή σκοπή που δεν υπάρχει γλέντι που να μην παιχτούν. Δεν μπορείς να προσθέσεις κάτι αυτό νερό και αυτό δεν είναι. Όλα το ένα μετά το άλλο είναι διαλεκτά. Όλα. Αλλά το Πεντοζάλι από εκεί το έμαθα. Από εκεί ο μοναχός μου άρεσε, μου είχε πολύ ενδιαφέρον. Από το πρώτο άκουσμα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ακόμη και σήμερα είναι, αν δεν είναι το αγαπημένο τραγούδι, είναι από τα αγαπημένα μου. Μ' άρεσε και σαν χορός, αλλά και σαν άκουσμα.
Ξεκινούσαμε τον Λευκό Αποστολάκη, μας παίρνει μια φορά ο πατέρας του από τα Χανιά, λέει πάρτε και τα όργανα, πάμε καμιά βόλτα. Πάμε λοιπόν στο Καστέλι και πήγαμε στη σχολή του Κουνέλη. Κάτσαμε στο μάθημα και μετά μας λέει πάμε να πιούμε μια μπύρα. Κάτσαμε λοιπόν σε ένα καφενείο και μας λέει πάντα, δεν δείξα αυτός ο άνθρωπος ότι για το λίγο από τον Ιωάννη έβγαζε μια αγάπη. Μου έβγαζε μια αγάπη, μια καλοσύνη. Λοιπόν μας λέει πάντα θα λέτε ένα ωραίο αστείο στο γλέντι. Καλό είναι να πείτε ένα αστείο, αλλά να είναι σεμνό, μην είναι κάτι που να προσβάλλει τον άλλο. Λοιπόν, εγώ είχα πάει, είχα παίξει ένα γλέντι, με είχαν καλέσει. Καμία σχέση. Δεν είχαμε λέει, κάποια συγγένεια, απλώς με καλέσανε. Αλλά ο γαμπρός ήταν λαγουδάκης. Οπότε όταν ήρθα να πω ένα ευχαριστήριο από το μικρόφωνο, λέω είμαι ευτυχής που ήρθα να παίξω σήμερα σε αυτή τη χαρά. Αλλά ένα παραπάνω γιατί ήρθα στο ξαδέρφο μου τη χαρά, στο ξαδέρφο του κοπελιού τη χαρά. Γιατί λαγός αυτός, Κουνέλης εγώ. Ξαδέρφια. Ο λαγός του Κουνέλη ξαδέρφια, οπότε και εμείς είμαστε τώρα ξαδέρφια. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όμορφο αστείο, χωρίς ούτε να παρεξηγηθεί ούτε τίποτα. Όμορφα πράγματα. Όπως και το η αιτία που γνωριστήκαμε ευτύχη, ήταν ο σκοπός του από τη μουσική Νίκος Μουντάκης, το νησί των ηρώων, το νησί των μεγάλων. Λοιπόν, και είδα τη φωτογραφία που έχει ανεβάσει στο ίντερνετ, σε αυτό το τραγούδι και μου έβγαλε μια σοβαρότητα, κάτι με τράβηξε. Το άκουσα. Μ' άρεσε και το κυνήγησα να το μάθω. Και αυτό το τραγούδι μετά το παίξαμε με τον Σπύρο, ο Σπύρος Όστρη, και αυτό ήταν και αφορμή να γνωριστούμε. Και να είμαστε μόνο σαν την χομπή. Χαίρομαι και να τα λέμε. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα σε προσωπικό σου επίπεδο η παραδοσιακή μας μουσική. Είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να βρω λέξη να τα απαντήσω. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω τη λέξη ούτως ώστε να πω ότι ξέρεις κάτι, ναι, αυτό είναι η παράδοση. Ο καθένας, μουσικός, χορευτής, τραγουδιστής προσπαθεί να βάλει ένα λιθαράκι, παραγωγώσει μια κομπή για να δείξει την παράδοσή μας και αυτό είναι η παράδοση. Και αυτό εδώ πέρα που κάνω εδώ σύλλογος των γυναικών στην αυτή ώρα την έδωσα την ωραία του σαβούμαστε με τα υφαντά και αυτό παράδοση είναι. Προσπαθεί να κρατήξει τον αργαλιό, τα παλιά υφαντά που πλέον δεν υπάρχει αργαλιό σε κανένα σπίτι. Λοιπόν, τώρα που είμαστε εδώ πέρα το προσπαθούν. Δεν θα πάω πάνω τις έτοιμες κλωστές να υφάνουν. Ξεκινάνε με τους παλιούς τρόπους όπως κάνανε οι προγόνοι μας. Και για να μαθαίνουμε καινούργιοι και είναι ωραίο να μένουν αυτά τα πράγματα. Το ίδιο λοιπόν και η μουσική, το ίδιο και ο χορός, το ίδιο είναι γενικά. Αλλά η Κρήτη σαν την Κρήτη παντού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλες μουσικές και άλλες νησιά. Ο κάθε τόπος έχει τη χάρη του, αλλά εγώ πιστεύω σαν την Κρήτη πουθενά. Και το παρατήρησα. Είχα πάει σε μια εκδήλωση πριν πολλά χρόνια και την ώρα που παίζα μουσική, κάποιος ήρθε και μου φώναζε. Έκανε λίγο παράξενα τα χέρια του και μου φώναζε. Και λέω, νόμιζα ότι κάτι, μου είπε κάτι κακό. Και κατεβαίνω και πάω και τον βρίσκω σε ένα διάλειμμα
Και τότε είπα, όχι ρε φίλε, δεν σου πω κάτι κακό, αλλά να ακουστεί λίρα γερά απόψε εδώ στον τόπο μας. Και ήταν σωλητόχορο. Είχαμε πάει με το λογαριασμό όμιλο και μου λέει, θέλουμε να ακουστεί γερά η λίρα απόψε. Δεν μου είπε κάτι άλλο, αλλά χάρηκα. Γιατί είδα την αγάπη τους για αυτό που προσφέρουμε εδώ πέρα, να το πω έτσι. Για την Κρήτη μας, εν πάση περιπτώσει. Να σας καλά. Και εσύ να είστε καλά. Thank you.
καταλάβει τα λάθη σου. Ξεκίνησες και σε μορφή ζυγιάς τα γλέντια σου. Σήμερα είναι διαφορετικά τα γλέντια. Κοίτα, όλα έχουν τη χάρη τους. Σαφώς, άμα είναι πιο πολλά όργανα, εμπλουτίζεται αλλιώς η μουσική, της δίνει άλλο χρώμα, αλλά η ζυγιά σε πάει σε άλλες εποχές πίσω. Δηλαδή, π.χ. εγώ σαν παιδάκι θυμάμαι σε πολλά γλέντια και ήταν ζυγιά στα όργανα. Σήμερα δεν το βλέπεις. Δηλαδή, με κάνει να θυμάμαι κάποια όμορφα παλιά γλέντια, ωραίες εποχές. Δηλαδή, όπως και στα κέντρα, π.χ. τα τότε δεν ήταν όπως τώρα που θα πας, που είναι όλα στην εντέλεια. Ήταν πιο απλά, η ξύλινη καρέκλα, το απλό τραπέζι έξω, η πίστα πρώτα είναι και στα χαλίκια. Ενώ τώρα πας και βλέπεις όλα τα όμορφα. Έχουν αλλάξει εποχές. Το ίδιο λοιπόν και με τις ζυγιές. Μένει η μουσική έχει αλλάξει, έχει πάρει άλλα ωραία χρώματα. Αλλά και η ζυγιά έχει μια άλλη χάρη. Σε πάει σε άλλη εποχή, σου θυμίζει άλλα πράγματα. Για όσους τις φτάξανε, σε πάει σε άλλα πράγματα. Είναι πες, πιο, ίσως πιο δεμένη παρέα, γιατί στο συγκρότημα, άμα είναι 4-5 άτομα, εντάξει, είναι μια παρέα, είναι φίλοι. Αλλά ίσως άμα είναι ζυγιά, είναι σαν μια γροθιά, είναι πιο παρεΐστικο, έχει άλλη όψη. Σπύρο. Όσον αφορά τη ζυγιά. Όσον αφορά τη ζυγιά. Στη ζυγιά πρέπει να βάλεις όλη σου τη μαεστρία και όλη σου την ψυχή, γιατί δεν έχεις κανέναν άλλο παρά μόνο το φίλο σου, το συνεργάτη σου. Αυτή η συνεργασία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και το πάνε είναι ή ένας, ή δύο, ή τρία άτομα σου και να είναι μια γροθιά. Να είναι δεμένοι. Σπύρο, βρισκόμαστε στα παλιά ρούματα, το χωριό σου. Πες μας δύο λόγια. Τι να πει κανείς για τα παλιά ρούματα. Ό,τι και να πεις θα είναι λίγο. Αυτό που αισθάνομαι εγώ που είμαι από τα παλιά ρούματα, αισθάνομαι μια ευλογία, γιατί είναι πέρα από ο τόπος είναι ευλογημένος εδώ, δηλαδή είναι γεμάτος νερά και είναι καταπράσινο το χωριό, έχουν και οι άνθρωποι ένα ήθος και ένα σεβασμό και μια αξία που δεν τη βρίσκεις άλλο. Είναι κακός που το λέω που είμαι ρουμαθιανός, αλλά αισθάνομαι μια ευλογία που
ακόμα και οι μουσικοί, οι οργανωπαίχτες είμαστε αγαπημένοι και παίζουμε μαζί, που είναι πολύ δυνατή μουσική, είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι αδελφωμένοι, βλέπεις τις λίρες με τα βιολιά και κάθονται μαζί και παίζουν στις παρέες και είμαστε αγαπημένοι. Βλέπεις και οι παλιοί είχαν αφήσει μία παρακαταθήκη, είχαν θυσιαστεί για το κοινό καλό, είχαν φτιάξει τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, τη Δανειστική, είχαν φτιάξει τόσα πολλά πράγματα που άμα κάτσω να τα πω θα ξεχάσω τα μισά, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, ακόμα και τώρα το πνεύμα και η παρακαταθήκη που έχουν αφήσει σε αυτό το χώρο που φιλοξενούμαστε είναι ένας χώρος που δουλεύουν συνεργατικά οι γυναίκες. Δεν έχουν κανένα πάνω από το κεφάλι τους και δουλεύουν συνεργατικά και είναι ο συνεταιρισμός που μας φιλοξενεί η Αρχόντισσα και εδώ είμαστε στο χώρο του εργαστηρίου Υφαντικής. Η αλήθεια είναι ότι τα παλιανόματα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μουσικής μας ιστορίας. Τα ρούματα έχουν μεγάλη ρίζα στο ριζιτικό τραγούδι, πολύ μεγάλη ρίζα και δύναμη, δηλαδή οι γερόντι και οι ανθρώποι εδώ πέρα έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και στο χορό και στη μουσική. Και ουσιαστικά πιο πολύ στο ότι είναι καλόχαροι ανθρώποι. Είναι καλόχαροι ανθρώποι και αυτό μου δίνει και εμένα πολύ χαρά που κατάγομαι από αυτό το χωριό. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο τον Παιδάκη που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, τον Δημήτρη τον Πασαδάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Και εσείς να είστε καλά όλοι σας.